εκείνος ό,τι μου αρέσει. Το βρήκες τα πράγματα του Πάμπλο? Ναι. Σε παρακαλώ, μην του πεις τίποτα. Σε παρακαλώ, δεν θέλω φασάρειες. Εντάξει. Τίποτα, δεν είμαι στον κανέναν. Αυτό το χιούμορ σου. Περίμενε. Τι? Να σε βοηθήσω να φτιάξεις τα μαλλιά σου. Καμιά φορά στεγνώνω τα μαλλιά της μαμάς μου και ίσως να προσπαθούσα. Αλήθεια? Ναι. Όμως μην το πεις σε κανέναν, σε παρακαλώ. Δεν είναι κακό, το ξέρω, αλλά θα με κοροϊδεύουν. Μα πού είναι το κακό? Πουθενά. Εντάξει. Ειλικρινά, δεν θες βοήθεια? Τόσο άσχημα είναι? Όχι, όμως δεν ξέρω, μπορεί να θες να αλλάξεις look. Το συνηθίζουν οι γυναίκες. Και εγώ μπορώ να σε βοηθήσω. Μερικές φορές κουρεύω τη μητέρα μου. Γενικά τραυματιζόμαστε με τα μαλλιά μας. Μάρκο, να καθίσω? Ναι, ναι. Διάβαζα, αλλά προτιμώ να τα πούμε λίγο δυο μας. Θέλω να μιλήσεις στη Λουχάν. Γιατί? Γιατί με στέλνει συνέχεια να δω τι κάνεις και εγώ... Και σε ενοχλεί αυτό? Όχι, όχι, δεν με ενοχλεί καθόλου. Όμως νιώθω ότι μπαίνω ανάμεσά σας και δεν μ' αρέσει. Μα δεν έχω τίποτα με τη Λουχάν. Πάει πια, τελειώσαμε. Είσαι σίγουρος? Ναι, απολύτως. Καλά, πάντως σε παρακαλώ να της μιλήσεις. Πες της να σε ρωτάει μόνη της και ότι δεν με χωνεύεις. Κάτι τέτοιο, δεν ξέρω. Θα της το πεις? Καλά. Μην ανησυχείς. Αν θες να της μιλήσω, θα το κάνω. 100, 110, 20, 30, 40, 150. Ορίστε. Ξέρω πως δεν είναι όλα, όμως θα έχεις και τα υπόλοιπα. Πού τα βρήκες αυτά? Μην τρελαίνεσαι. Πούλησα μερικά ρούχα μου, αυτό είναι όλο. Πούλησες τα ρούχα σου? Και τις ζαρτιέρες σου, δεν παίζεσαι? Δεν έχω ζαρτιέρες. Όχι, περίμενε. Όχι, ναι. Κοίτα, σου χρωστάω και θα στα δώσω. Γι' αυτό πάρτα. Χωρίς την καμερά σου είσαι εξοφλημένος. Έλα, πάρε. Ορίστε. Βικτόρια. Ναι. Τηλέφωνο. Ποιος είναι? Ο μπαμπάς. Γλώρια, πήγαινε. Θα στο φέρω εγώ στο γραφείο μετά. Καλά, εντάξει. Δεν θα απαντήσεις? Όχι. Όχι. Ναι, ναι, όχι, είμαι συμμαθητής της Μίκο, τι κάνετε? Δεν μπορεί να σας μιλήσει τώρα γιατί είναι στο μάθημα. Αν θέλετε να της πω κάτι, πολύ ευχαρίστως. Α, θα της το πω, ναι, ναι, ναι. Γεια, τα λέμε, γεια. Τίποτα, θα ξαναπάρει. Ωραία, δεν ήθελα να του μιλήσω γιατί... Γιατί τον βαριέμαι και σήμερα δεν αισθάνομαι καλά. Γιατί? Να, εξαιτίας της μία. Ναι, και ο μπαμπάς σου? Όλα καλά. Ορίστε, Γκλωρία, σε ευχαριστώ. Α, καλά, τέλεια. Α, οι φίλοι σου σε έψαχναν, πάνε για προπόνηση. Αν βιαστείς, θα τους προλάβεις. Τέλεια, τέλεια. Συγγνώμη, αλλά μπορώ να σου ζητήσω μια μικρή χάρη? Τι είναι? Την επόμενη φορά που θα πάρει ο μπαμπάς της Βίκο, θα μπορούσες να τον δώσεις κατευθείαν σε μένα? Όχι, όχι, δεν μπορώ να το κάνω αυτό, αποκλείεται. Να, οργανώνουμε ένα πάρτι έκπληξη για τη Βίκο και θα είναι μια μεγάλη έκπληξη. Μα καλά, καλά, όμως μόνο επειδή μου αρέσουν τα πάρτι, εντάξει? Ευχαριστώ. Καλά σε με. Συγγνώμη, είδες τον Παύλο Μπασταμέντε, το γιο του Δημάρχου? Όχι, δεν τον είδα, μάλλον είναι στο φορτηγάκι, έχουν προπόνηση. Σε ευχαριστώ. Τι έκανες στα μαλλιά σου? Να μην σε νοιάζει. Μαρίζα. Μαρίζα, θέλω να σου μιλήσω. Δεν μπορώ τώρα. Έλα, θέλω να σου δεν μιλήσω. Μπορώ. Δεν με νοιάζει τι να κάνεις. Θα μιλήσουμε. Τώρα δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Το φορτηγάκι έφυγε. Καλύτερα, θα έρθεις μαζί μου λοιπόν. Πάμε. Όχι, όχι. Και αν δεν θέλω. Θα καλέσω κάποιον που θα σε αναγκάσει να το κάνεις. Εντάξει. Και δεν θα σου αρέσει αυτό γιατί το σχολείο θα μάθει ότι εγώ είμαι ο πατέρας σου. Πάμε. Θα έρθεις. Αν έχω για κερδίσει τον αγώνα, θα πάμε στο Μπαριλότσε. Ένισα την πενταήμερη. Μπαριλότσε. Αναρωτιόμουν τι θα κάνει το συγκρότημα τώρα που συνέβη αυτό με τη μία. Ναι, ναι, Φερνάντα, έχεις δίκιο, δεν θα έρθει. Το ελπίζω, το ελπίζω.
Ελάτε πιο κοντά. Λοιπόν, κάτι σκέφτηκα. Ναι. Τι θα λέγατε να κάνουμε μια τέλεια χορογραφία σε περίπτωση που κερδίσουμε. Κορίτσια, κορίτσια, πού είναι τα παιδιά? Έφυγαν εδώ και ώρα. Ναι. Για πού? Για προπόνηση. Τι σου συμβαίνει, μήπως σε πήρε ο ύπνος? Φρανσίσκο, έλα. Δεν θες να μας βοηθήσεις με τη χορογραφία? Δεν έχω ιδέα, Πασά. Σολ, σολ, ούτε η μία ούτε η Μαρίζα είναι εδώ. Πώς θα μας βοηθήσει? Κορίτσια, μην ανησυχείτε, γιατί η μία δεν πρόκειται να ξαναχορέψει ποτέ σε όλη τη ζωή. Σολ, σταμάτα να μιλάς για τη μία όταν δεν είναι εδώ. Αλήθεια, τι θα κάνεις να μιλήσω άσχημα για τη μία? Ξέρεις τι θα κάνω? Τι συμβαίνει εδώ? Τίποτα, τίποτα. Απλώς ξελιπόμαστε, κατάλαβες. Δεν θα μπορέσεις να λάβεις μέρος στη χορογραφία. Γιατί? Γιατί τα κέρατα πρέπει να είναι πολύ βαριά. Αγκαημενούλα, τι κρίμα. Έλα πάρε τα $5. Γιατί την πληρώνεις? Γιατί βάλαμε στοίχημα ότι η Σόλ θα την κορόιδευε μόλις την έβλεπε. Και? Είχε δίκιο. Λοιπόν, είπα ότι η Σόλ είναι πολύ έξυπνη και όμως είχα άδικο. Κέρδισες. Υποθέτω πως θα με κεράσεις τώρα, σωστά? Σόλ, είσαι απίστευτα προβλέψιμη. Σε ευχαριστώ. Με έσωσες εκεί μέσα. Δεν ήξερα τι να πω. Καλά, σταμάτα να με ευχαριστείς. Ορίστε. Όχι, πλήρωσε τα ποτά. Όχι, όχι. Θα νομίζουν ότι είμαι τζαμπατζής. Α, χαμογελάς. Κάτι είναι κι αυτό. Δεν έχω πολλούς λόγους για να είμαι χαρούμενη. Θέλω συνέχεια να κλαίω, να κλαίω. Καταλαβαίνω. Ξέρεις, το ίδιο συμβαίνει και με τον Μανουέλ. Τι? Με το ζόρι σηκώνεται από το κρεβάτι. Κλαίει όλη τη νύχτα. Περνάει πολύ δύσκολα. Όχι, όχι, όχι. Δεν θέλω να ξέρω. Δεν θέλω να ξέρω τίποτα γι' αυτό. Μία, κάποια στιγμή πρέπει να του μιλήσεις. Αυτό που είχατε ήταν δυνατό. Πρέπει να το καταλάβεις. Ο Μανουέλ με πλήγωσε πολύ. Πολύ, Φρανσίσκο. Ακριβώς. Αν θες να θεραπευτούν οι πληγές σου, πρέπει να τον αντιμετωπίσεις και να ξεκαθαρίσεις τα πράγματα. Πάω για προπόνηση. Θες να έρθεις μαζί μου να του μιλήσεις? Δεν ξέρω γιατί πρέπει να σε ακούσω. Ποτέ δεν θα γίνεις πατέρας μου. Είμαι ο πατέρας σου. Είτε σ' αρέσει είτε όχι. Και έχω δικαιώματα. Και ένα από αυτά είναι να σου μιλάω. Ωραία, λέγε ό,τι θέλεις. Εγώ δεν πρόκειται να σ' ακούσω. Σε παρακαλώ πολύ. Μην κάνεις τα κακομαθημένο. Σε παρακαλώ. Συμπεριφέρσου επιτέλους σαν ένα όριμο κορίτσι που αντιμετωπίζει τα γεγονότα. Γιατί να αντιμετωπίσει τα γεγονότα? Γιατί να συζητήσω αφού δεν μπορώ να αλλάξω τίποτα? Εντάξει, μη συζητάς. Όμως τουλάχιστον άκουσε με. Σε παρακαλώ πολύ. Δώσε μου μια ευκαιρία, παιδί μου. Μη με λες έτσι. Τι σκέφτηκες? Εμφανίζεσαι 15 χρόνια μετά, τα φτιάχνεις με τη Σόνια και περιμένεις να πω «Α, τι ωραία, η μαμά και ο μπαμπάς τα βρήκανε». Άκουμε, να φύγεις θέλω. Δεν πρόκειται να πάω πουθενά. Και αν χρειαστεί, θα φτάσω μέχρι τα δικαστήρια. Το κατάλαβες αυτό? Σκοπεύω να πετύσω τα δικαιώματά μου ως πατέρας. Ωραία. Θες πόλεμο? Εντάξει λοιπόν, θα τον έχεις. Τι, θα με χτυπήσεις? Όχι. Θα πάω κι εγώ στα δικαστήρια. Θα δούμε αν θα με αναγκάσουν να μείνω με ένα βίαιο πατέρα. Μα τι λες τώρα? Ναι. Λίγες μελανιές. Ένα αθώο πρόσωπο, ένα μικρό παιδί. Ένα παιδί που δεν νιώθει καλά. Όλα αυτά τα χρόνια με τη Σόνια έμαθα να λέω πολύ καλά ψέματα. Μαρίζα, εγώ σε ξέρω πολύ καλά. Συγγνώμη αν σε ξεγέλασα, όμως ναι. Δεν θα το έκανες αυτό, έτσι δεν είναι? Δεν ξέρεις τίποτα. Δώσε μου το νούμερο του δικαστή και θα τον πάρω τώρα αμέσως. Θα δεις ότι δεν λέω ψέματα. Σταμάτα, σταμάτα, σταμάτα! Ναι, Μαρίζα! Θα πας στο γήπεδο, ε? Ναι. Τέλεια. Γιατί μου λείπει πολύ ο γλυκός μου. Πάμε. Νάτος. Δεν καταλαβαίνω, γιατί ήρθες εδώ? Γιατί τώρα που χώρισα με τη μία είναι όλος δικός μου. Τι, χώρισα για πάντα? Ναι, περίπου. Δεν θα χάσω την ευκαιρία. Και εσύ θα με βοηθήσεις. Ναι, καλά, όμως πώς? Δεν ξέρω τι σκέφτεσαι. Θα υποστηρίζεις όσα λέω, αυτό φτάνει. Για περίμενε, Σαμπρίνα, θέλω να ξέρω τι θα του πεις, ότι είσαι έγκυος. Γεια σου, Πιλάρ. Γεια, μαμά. Μαμά, τι θέλεις εδώ, φύγε. Εσένα, αγάπη μου. Πάρε άδεια και έλα μαζί μου. Θα πάμε να δούμε ένα διαμέρισμα. Μαμά, είμαι μόνη μου εδώ γιατί ο Τόμας έχει προπόνηση. Δεν μπορώ να φύγω. Δεν θα πω ένα κορίτσι να σε καλύψει. Έλα, πάμε, πάμε. Μαμά, σου είπα όχι, δουλεύω. Περιμένετε, παιδιά. Μια στιγμή. Τι συμβαίνει, αγάπη μου? Τίποτα, τίποτα, γιατί?
Είσαι περίεργη. Περίεργο που δεν θες να έρθεις μαζί μου. Σίγουρα ο μπαμπάς σου έχει κάνει πλήση κεφάλου. Τι εννοείς, μαμά? Το ξέρω πολύ καλά, το ξέρω. Θα σου πω κάτι. Σταμάτα να δημιουργείς προβλήματα. Είναι φανερό ότι δεν σε ενδιαφέρει τίποτα, ούτε για εκείνον. Σε παρακαλώ, αυτό δεν είναι αλήθεια. Άκου να σου πω, μαμά, βαρέθηκα. Τουλάχιστον ο μπαμπάς προσπαθεί να βρει μια λύση. Ο πατέρας σου, αγάπη μου, είναι ανώριμος. Θα μας πληγώσει πολύ αν με αναγκάσει να μείνω μαζί του. Πάντα προσπαθεί για το καλύτερο και το ξέρεις. Και εσύ πάντα το καταστρέφεις, μαμά. Δεν είναι έτσι. Όταν μεγαλώσεις με το καλό και ερωτευτείς, τότε θα με καταλάβεις. Έχω ήδη μεγαλώσει και ερωτευτεί και δεν σε καταλαβαίνω. Ο μόνος που καταλαβαίνω είναι ο μπαμπάς. Συγγνώμη, μαμά. Σαμπρινά, θα τον φωνάξεις? Ναι, θέλω να φτιαχτώ πρώτα. Είμαι κάπως χλωμή. Θα τρομάξει αν με δει έτσι. Φυσικά, αφού δεν έβαλες ρούς. Δεν είναι αυτό. Έλα, θα σου πω στο δρόμο. Εντάξει, σταματήστε, σταματήστε, εντάξει. Ναι ρε φίλε, έχουμε πεθάνει εδώ πέρα. Εντάξει, εντάξει παιδιά, εντάξει. Κάντε 10 λεπτά διάλειμμα. Αχ. Είμαι πτώμα. Περίμενε, σηκώρθιος. Να σου πω, ζήτησες από τη Σαμπρίνα να έρθει. Όχι, θα συναντηθούμε αύριο, γιατί? Γιατί είναι εδώ, κοίτα. Σίγουρα είναι αυτή? Ναι, αυτή είναι. Γιατί δεν της λες να πει στον πατέρα της να μας βρει ένα μέρος για να παίξουμε, έλα. Όχι, Παύλο, όχι, όχι. Με όλα αυτά που συμβαίνουν, με όλο αυτό το μπέρδεμα, δεν νομίζω πως είναι καλή. Ναι, γι' αυτό πρέπει να αλλάξεις τις προτεραιότητες. Εξάλλου το χρειαζόμαστε όλοι. Σε παρακαλώ, έλα, Μανουέλ. Δεν ξέρω, Παύλο. Έλα, σε παρακαλώ, λέω, το χρειαζόμαστε όλοι. Θα μας βοηθήσει να ανανεωθούμε. Πρέπει να παίξουμε. Έλα. Καλά, καλά, εντάξει, ίσως να έχεις δίκιο. Ναι, η μουσική θα μας φτιάξει τη διάθεση. Μια συναυλία θα μας ανεβάσει την αδρεναλίνη. Εντάξει, αλλά να θυμάσαι. Ο Τζόνι δεν θέλει να ξέρει τον πατέρα σου και δεν ξέρω τι έχει κάνει, Σαμπρίνα. Καλά, πες της ότι θα τα βρω εγώ μαζί του. Θα τα βρω με το γέρο. Μάτε, πήγαινε τώρα, θα φύγει, α. Συγγνώμη, εμείς ερχόμαστε. Εντάξει, είναι 2,5 ο καθένας. Όχι, εγώ φεύγω, παιδιά, δεν μπορώ να περιμένω. Όχι, όχι, έλα, περίστε, είναι Μαρίζα. Ω, καλά, εντάξει, έλα, δώσ' μου. Τόμας, πού είναι ο Παύλο? Δεν ξέρω, μη με ενοχλείς. Μη σε ενοχλώ, τι λες τώρα? Πού είναι ο Παύλο, λέγε. Μου έλειψες πάρα πολύ. Δεν μπορούμε να μείνουμε λίγο παραπάνω? Ναι, και εμένα μου έλειψες. Όμως οι κόρες μας χρειάζονται. Αν και η δική μου με χρειάζεται περισσότερο. Πρέπει να κοιτάξουμε και εμάς όμως. Σωστά. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε όσο χρόνο έχουμε. Σκέφτηκα ένα πολύ ωραίο τρόπο. Τι είναι τώρα, μην το σηκώνεις. Ναι, άστο σου λέω. Έλα, σε παρακαλώ. Είναι ο Μάρτιν, πρέπει να απαντήσω. Γιατί πρέπει, ε? Γιατί είναι ο μπαμπάς της Μαρίζας. Ναι. Ναι, Σόνια. Τι είναι? Η Μαρίζα. Τι έπαθε το μωρό μου? Δεν μπορώ να σου πω από το τηλέφωνο. Πες μου που είσαι και θα έρθω. Είμαι στο γραφείο του Κολούτσι, ξέρεις τη διεύθυνση? Όχι, όχι. Σημείωσε. Ναι, θέλω να μην δώσω, γράψε. Μαρίζα, δώσε μου την μπάλα. Όχι, θα μου πεις που είναι ο Παύλο τώρα, γιατί αλλιώς δεν έχει μπάλα. Δεν θα σου πω που είναι ο Παύλο. Θα μου πεις. Όχι, δεν θα σου πω. Θα σε σκοτώσω, ηλίθεια. Έλα, αφήστε με εσείς. Αποσπάς την προσοχή των παιχτών. Πρέπει να προπονηθούμε για τον αγώνα. Και εσύ άργησες και φέρες μαζί σου αυτή την ανόητη. Γιατί το έκανες αυτό? Δεν πρόλαβα. Να έπαιρνες ταξί. Αυτό έκανε. Να έχεις νωρίτερα. Περίμενε, ο Παύλο, θα μου πεις ναι ή όχι τώρα. Πού είναι? Έρχεται να τους. Σε σκοτώσω! Κλέφτη! Θα σε σκοτώσω! Έλα, Μαρίζα, ηρέμησε! Αφήστε με! Αφήστε με! Αφήστε με! Το μωρό μου αποκλείεται. Να το πιστέψεις, γιατί έτσι είναι. Έπρεπε να τη δεις όταν μου άρπαξε το τηλέφωνο και με απείλησε, λέγοντάς μου ότι θα μιλήσει με το δικαστή. Και εσύ τι έκανες? Τι περίμενες να κάνω? Έπρεπε να κάνω πίσω. Να κάνεις πίσω? Λάθος. Πώς μπορείς να κάνεις πίσω μια τόσο σημαντική στιγμή, μου λες? Πρέπει να ισορροπήσεις τα πράγματα. Α, ναι, και να την αφήσω να λέει ψέματα ότι εγώ τάχα τη χτυπάω. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, εσύ να μην ανακατεύεσαι. Ξέρω πώς θα τα βρω εγώ με την κόρη. Δεν ανακατεύομαι. Ανακατεύομαι γιατί μιλάς για την κόρη της αγαπημένης μου. Είναι η αγαπημένη μου. Αυτό που έχει σημασία τώρα είναι να δούμε πού είναι η Μαρίζα. Δεν ξέρω πού είναι η Μαρίζα. Τι εννοείς, πώς δεν ξέρεις? Πώς δεν ξέρεις? Σου είπα, έφυγε από το σχολείο. Τι σου εξηγώ τόση ώρα? Δεν κατάλαβες όταν σου είπα πως με απείλησε ότι θα με αναφέρει? Εσύ φταίς για όλα, Σόνια. Εγώ? Ναι. Γιατί? Ναι, ναι, εσύ φταίς. Μου το είπε πολύ καλά
πως εσύ τις έμαθες να λέει αυτά τα ψέματα. Ναι, εσύ. Εντάξει, μπορεί να τη βοήθησε σε κάποια αθώα ψέματα. Αυτό είναι όλο, έλα. Ακριβώς, μικρά ψεματάκια ήταν, ναι, δεν ναι, κάνανε πολύ κακό. Μικρά. Όμως να λέει ότι δέρνεις γυναίκες, σίγουρα αυτό έχει να κάνει με τα δικά σου γονίδια. Τι εννοείς τώρα? Ναι, ναι, ξέρεις, εσύ ήσουν εκείνος που επινόησες όλη την ιστορία να το παίξεις καθηγητής για να την πλησιάσεις. Ναι, ναι, φυσικά, εσύ έχεις δίκιο. Εσύ τη μεγάλωσες όμως και την έκανες τέρας. Κοίταξε τι έγινε με τις μεθόδους σου. Τα δικά σου γονίδια φταίνε. Αυτά την έχουν κάνει. Εσύ σίγουρα. Έφυγε σαν τρελή. Σε παρακαλώ. Θα το ξεπεράσει. Πρέπει όμως να μείνεις ψύχρεμος. Η παιδίατρος της Μία μου είπε να κάνω κι εγώ το ίδιο. Κατάλαβες? Μα είναι έφηβη. Ακόμα στον παιδίατρο την πηγαίνεις έλεος. Καλά, είναι έφηβη, αλλά είναι και παιδί ακόμα. Χρειάζεται παιδιατρική φροντίδα. Καλά, όμως δεν χρειάζεται να υπερβάλλεις, αγάπη. Συγγνώμη τώρα, είσαι εναντίον μου, Σόνια, για να καταλάβω. Εσύ γιατί με το βουλώνεις? Μιλάω με την αγαπημένη μου, όχι με το πρώην της. Σε παρακαλώ. Αγάπη μου, ειλικρινά, σε συμπονώ. Δεν το πιστεύω. Παιδίατρος. Ξέρεις, με το συγκρότημα, με την προπόνηση που κάνω. Ναι. Ξέχασα να σε ρωτήσω αν ήθελες να μου πεις κάτι άλλο. Ναι, κοίτα, ήμουν στο νοσοκομείο μαζί της. Ναι, ναι, κοίτα, καλύτερα να φύγω τώρα, να σας αφήσω μόνος. Ναι. Θα είμαι στο αμάξι. Πώς είσαι, δεν είσαι καλά? Όχι. Όχι, είμαι. Με πήραν από το νοσοκομείο και μου είπαν πως τα αποτελέσματα ήταν έτοιμα. Και τα πήρα. Και? Είναι αρνητικά. Αλήθεια, δηλαδή... Αρνητικά. Είσαι σίγουρη? Πολύ σίγουρη, ναι. Φαίνεται πως τα πρώτα δεν ήταν εντάξει εξαιτίας της χημειοθεραπείας. Αυτά είναι okay. Δεν φαντάζεσαι τι ανακούφιση νιώθω. Μου έφυγε ένα βάρος. Ανησυχούσα πολύ γι' αυτό, αλήθεια. Δεν το πιστεύω. Ειλικρινά... Είσαι σίγουρη, δεν είναι τίποτα, αλήθεια? Απολύτως σίγουρη. Μία? Όχι, περίμενε, περίμενε! Άσε με! Θέλω να της μιλήσω! Άσε με! Μία! Μία! Τρελάθηκες βαράνες αυτή την περιοχή. Την επόμενη φορά δεν θα στοχίσω. Θα μάθω να δεν μπορούμε να πάσε με κι εσύ. Πιάστε κάποιος. Δεν μπορείτε να είστε εδώ. Μα γιατί, είμαστε στον τελικό. Ναι, και οι μελλοντικοί νικητές. Ναι, μίλησα με τους ανθρώπους της διοργάνωσης και μου είπαν ότι... Καλά, δεν ξέρετε τίποτα. Όχι. Όχι, τι. Οι δυο φιναλίστοι είναι τελικά εκτός. Τι, τι λες τώρα. Αυτό που ακούσατε. Δηλαδή, ο διαγωνισμός αναβάλλεται. Όχι, η τρίτη και η τέταρτη φιναλίστη παίζουν στον τελικό. Εσείς είστε εκτός. Τι, δεν μπορώ να σας το πω εγώ. Κοίτα, κάνεις λάθος. Εγώ είμαι ο προπονητής. Πρέπει λοιπόν να μου εξηγήσεις. Ακούστε, παιδιά, το Elite Way είναι ήδη ενημερωμένο και ξέρει τους λόγους. Γι' αυτό σας παρακαλώ πολύ, μην επιμένετε. Γιατί εγώ δεν μπορώ να σας δώσω τέτοιες πληροφορίες. Όχι, όχι, για κάτσε, αυτό δεν γίνεται. Εμείς δεν φεύγουμε από εδώ αν δεν μας πεις τι συμβαίνει. Ακούστε, μπορείτε να το συζητήσετε με τον διευθυντή σας. Αυτός πρέπει να το ξέρει, ε. Τα λέμε. Γεια. Πότε θα μπορέσουμε να μείνουμε μόνοι χωρίς να μας διακόπτουν, μου λες? Αυτό θα είναι δύσκολο. Πάντως έχουμε λίγη ώρα τώρα. Προφανώς ο κόσμος μας έχει ξεχάσει. Και εμείς τον κόσμο, Ναι. Κυρία Κολούτσι, ήρθε η κόρη σας. Ποια κόρη? Τι εννοείς, μπαμπά, η μοναδική σου κόρη.
Ναι, αγάπη μου, έλα μέσα, αφαιρέθηκα. Μία! Σάνια! Μία, γλυκιά μου, τι έκανες. Χαίρομαι τόσο που σε βλέπω. Τι κάνεις εδώ? Εσύ τι κάνεις εδώ, Μία? Η Σόνια ήρθε γιατί θέλει ρούχα. Κατάλαβες, θέλει ρούχα και θέλει... Η Σόνια δεν θα φορούσε ποτέ τα ρούχα σου, γι' αυτό πρέπει να δοκιμάσεις κάτι καλύτερο. Γιατί δεν θα φοράγε τα ρούχα? Δεν είναι το στυλ της. Φυσικά, φυσικά, είναι αλήθεια, ναι. Στην ουσία δεν ήρθε για τα ρούχα, ήρθε επειδή μου το ζήτησε η Μίτση, αυτό είναι. Όχι, 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 ήρθες για δύο λόγους. Εσύ από πού την ξέρεις τη Μίτση? Α, να, γιατί ξέρεις η Μίτση ήταν ηθοποιός και τη γνώρισα πριν πολλά, πολλά χρόνια, μωρό μου. Και πριν πάρα πολλά κιλά, Μία, σε παρακαλώ πολύ, καλά, Μία. Μην θυμώνεις, εντάξει. Όχι, δεν θυμώνω, απλώς. Απεχθάνομαι τέτοιου είδους σχόλια. Παπά, πώς μπορούσες να μπλέξεις με μια τέτοια γυναίκα τόσο τεράστια και τόσο παχιά? Πού είναι το πρόβλημα τώρα, 10-20 κιλά παραπάνω? Πρέπει να έχουν όλα σχέση με την εμφάνιση και την ομορφιά, δηλαδή, δεν είναι εξαιρετική, παθιασμένη. Ναι, και τελείωσε έξω από τα πρότυπα του πατέρα μου. Όχι, όχι, δεν το νομίζω, όχι. 10 κιλά πάνω κάτω, λίγο πιο παχιά, λίγο πιο λεπτή. Τα γούστα τώρα αλλάζουν με τον καιρό. Φυσικά, νομίζω πως πρέπει να της δώσει μια ευκαιρία. Ακριβώς, νομίζω πως έχει δίκιο η κυρία Σόνια. Ωραία, τότε γιατί δεν την καλείς για φαγητό αφού είστε τόσο ερωτευμένοι? Φαγητό. Ναι, φαγητό. Φαγητό, ναι. Ναι, ωραία. Θα ζητήσω από τη βοηθό μου το νούμερο. Α, καλά, παπά, δεν θυμάσαι το νούμερο της φιλενάδας σου? Όχι, είναι λίγο δύσκολο το νούμερο στο κινητό της, αγάπη μου. Πάω να το πάρω από τη βοηθό μου. Έχεις στεναχωρηθεί για τη Μίτση, μωρό μου? Μακάρι να ήταν αυτό, Σόνια. Γλώρια, πού είναι ο Ντουνόφ, είναι πήγον. Ω, Θεέ μου. Τι κάνεις, για όνομα του Θεού? Όχι, 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 πρώτα θα μιλήσουμε στον κύριο Ντουνόφ. Χριστέ μου, μη συγγνώμη, λυπάμαι, δεν ήθελα να φανώ αγενής, όμως αυτή η μυρωδιά... Μα τι κάνεις, έλα, όχι, 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 Ντουνόφ, σε παρακαλώ, πρέπει να μας δώσει κάποιες εξηγήσεις. Όχι, όχι, ο Ντουνόφ έφυγε και θα έρθει αύριο. Όχι, να το πάρεις τηλεφώνησέ του, να το βρούμε, να το μιλήσουμε. Σας παρακαλώ, ηρεμήστε. Είναι ιδιαστικό. Φύγετε. Δεν σας αντέχω άλλο. Ακούστε με. Σου είπε τίποτα για το ραγμπί? Στέλλα, σταμάτα. Όχι, δεν μου είπε γιατί. Γιατί δεν θα παίξουμε. Λυπάμαι. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Συγγνώμη. Φύγετε. Φύγετε. Σας παρακαλώ, παιδιά. Μπορείτε να φύγετε. Σας παρακαλώ. Μπορείτε να φύγετε. Μην ξεχάσετε να πλύνετε τις κάλτσες σας. Παύλο, τι θα κάνουμε? Τίποτα. Ξέρω εγώ, θα περιμένουμε. Κάτσε, πού πας? Θα ζητήσω εξηγήσεις, όμως όχι εδώ. Α, εδώ μου είσαι. Θα μου πεις γιατί έκανες τόση φασαρία στο γήπεδο, ε? Αυτό δεν σου λέει τίποτα. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό, ημερολόγιο? Ακριβώς. Είναι το ημερολόγιο μου και βρέθηκε στα πράγματά σου. Ποιος σου είπε τέτοιο ψέμα, κορίτσι μου, τρελάθηκες? Κανείς δεν μου είπε ψέματα. Και αυτός που μου το είπε, το βρήκε και μου το έδωσε πίσω. Περίμενε, περίμενε. Δεν με νοιάζει καθόλου ποιανού είναι το ημερολόγιο. Ούτε που ξέρω τι λέει. Δεν πιστεύω λέξη. Ποιος το είπε? Ο Ξαβιέ. Α, ο Ξαβιέ. Αγάπη μου. Αυτό που μου είπες για το Μανουέλ και εκείνο το κορίτσι είναι απέσιο. Πάντως νομίζω πως πρέπει να μιλήσεις στο φίλο σου. Μην τον λες έτσι, μην τον λες έτσι. Όχι. Καλά, ό,τι πεις όμως, ακόμη και αν δεν βγαίνεις μαζί του τώρα πια, νομίζω πως πρέπει να τον αντιμετωπίσεις. Γιατί? Μου είπε ψέματα με το χειρότερο τρόπο. Αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Ίσως δεν το ξεχάσεις ποτέ. Όμως νομίζω πως πρέπει να του πεις ότι σε πλήγωσε. Ότι σε πλήγωσε πολύ. Γιατί? Να, γιατί αυτό το φαρμάκι που κρατάς μέσα σου δεν σε βοηθάει καθόλου. Αν το κρατάς μέσα σου θα σε αρρωστήσει, κατάλαβες? Ναι. Είναι αλήθεια. Από τότε που το έμαθα νιώθω ένα βάρος εδώ. Βλέπεις, αγάπη μου. Να, γιατί βασίλισσά μου. Να, γιατί πρέπει να του μιλήσεις, να του φωνάξεις. Δεν ξέρω, να το βγάλεις από μέσα σου. Χτύπα τον αν θες. Δεν μπορώ να το κάνω. Φυσικά μπορείς. Μπορείς γιατί είσαι ένα άξιο κορίτσι, δυνατό, τολμηρό και πάρα πολύ όμορφο, αγάπη μου, πολύ όμορφο. Μαζί σου νιώθω πολύ δυνατή. Αλήθεια. Αλήθεια. Είδες, έχω κάτι μαγικό. Τη ζηλεύω πολύ τη Μαρίζα. Μπορεί να σε συμβουλευτεί όποτε θέλει. Ναι. Είναι ευκολότερο να λύνεις τα προβλήματα των άλλων. Τα δικά μου δεν μπορώ να τα λύσω. Έτσι γίνεται πάντα. Εξαιτίας όσων έγιναν με τη Μαρίζα. Σου είπε για τον Αντράντε? Ναι. Και
ξέρω, το ξέρω. Έπρεπε να της το είχα πει. Έπρεπε να της είχα πει ότι ο πατέρας της ήταν ένας άλλος άντρας. Όμως δεν τολμούσα. Και τώρα λυπάμαι πολύ που δεν το έκανα. Λες παραμύθια για να μου καταστρέψεις τη ζωή. Παραμύθια, όχι, όχι, συγγνώμη. Εγώ τη είπα ό,τι είδα. Αυτό δηλαδή, τι είδες, ρε ηλικία, τι είδες. Όχι, όχι, συγγνώμη, εννοείται, αλλά τι είπες. Εγώ δεν συζητάω κατά πόσο συνθήκες. Χαμήλωσε τον τόνο της φωνής σου και θα σου τα εξηγήσει όλα. Όμως χαμήλωσε τον τόνο της φωνής σου. Μην αρχίσεις να τσακώνεσαι τώρα. Εντάξει, τι είδατε, αγαπητέ μας Ξαβιέ, γλυκέ μας Ξαβιέ. Να, ήμουν στο δωμάτιο, άλλαζα ρούχα και κατά λάθος έριξα ένα κύπελο. Εκείνο στο δεύτερο ναύι αριστερά. Εντάξει, συνέχισε, ρε, σκασίλα μου. Εμπρός, λέγε. Έπεσε, έσπασε και όταν έσκυψα για να το σηκώσω, είδα το ημερολόγιο της Μαρίζας κάτω από το κρεβάτι. Τι, το κατάλαβες τώρα? Σου υπόσχομαι να το φτιάξω το κύπελο, μην ανησυχείς. Δεν με νοιάζει, ρε, το κύπελο, είσαι ψεύτης, θα σε σκοτώσω. Σταματήστε, εσύ είσαι ο ψεύτης. Ξέρεις κάτι, σε λυπάμαι. Μα... Ειλικρινά, αν ήξερα πώς θα αντιδράσει, έτσι, δεν θα το έλεγα. Να παριστάνεις τον καλό. Γιατί ανακατεύεσαι στη ζωή μου, παιδί μου, δεν μπορείς να σταματήσεις να μου χαλάς τη ζωή. Περίμενε. Αν έχεις προβλήματα με τη Μαρίζα, αυτό είναι δικό σου πρόβλημα. Μην κατηγορείς εμένα, γιατί εγώ δεν μπορείς να σταματήσεις. Θα σου σκοτώσω. Περίμενε. Παύλο, τι κάνεις, ελαφιές. Είναι αυτά τα πράγματα που είχε στο μυαλό σου, θα το χτυπούσες. Περίμενε. Σέτζιο, εκνευρίστηκε γιατί κάτι συζητούσαμε και διαβάζαμε. Ακριβώς εκνευρίστηκα. Και αφού το χτυπήσω, θα μου περάσει μετά. Άφησε μας μόνος σου, σε παρακαλώ, φύγε από εδώ. Καλά, μην το μαλώνεις, σε παρακαλώ, εγώ έφταιγα. Παύλο, τρελάθηκες. Εγώ ειδικά σου ζήτησα να του φέρεσαι με πολιτισμένο τρόπο. Έτσι θα τον κάνεις τον καημένο να νιώσει άνετα εδώ μέσα. Τον καημένο, μα καλά δεν βλέπεις πως είναι. Είναι ψεύτης, ότι λέει ψέματα σε όλους μας, ε. Άκουσε, Παύλο. Σου ζήτησα να του φέρεσαι καλά. Και είναι η τελευταία φορά που. Όχι, λοιπόν, όχι. Δεν θα το κάνω και δεν μπορείς να με αναγκάσεις. Δεν μπορώ να σε αναγκάσω. Όχι. Παύλο, μη μάθω ότι του φέρεσαι άσχημα. Αλλιώς. Αλλιώς τι. Θα σε στείλω σε σχολείο στο Νότο. Πάντα με αυτό με απειλείς, έτσι. Ωραία, δεν σε απειλώ άλλο. Θα βγάλω εισιτήριο, θα σε βάλω στο αεροπλάνο και τέρμα. Συγγνώμη, φίλε, εγώ έφταιγα. Δεν έπρεπε να της πω να έρθει στο γήπεδο. Όχι, δεν φταίς εσύ. Όμως ήταν ανάγκη να με δει με τη Σαμπρίνα. Γιατί με τόσο κατέμεις. Κοίτα και την καλή πλευρά. Ξέρεις ότι η Σαμπρίνα δεν είναι έγκυος. Τώρα μπορείς να ξαναρχίσεις με τη μία, να της πεις την αλήθεια και να συνεχίσεις. Δεν πρόκειται να με ακούσει, Φρανσίσκο. Μα τι περιμένεις, κλειδωθείτε μαζί σε ένα δωμάτιο και μην την αφήσεις να βγει αν δεν σε ακούσει. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, εγώ την κάνω. Γεια. Ήρθα να μιλήσουμε. Μίλησα με τη Λουχάν. Α, και? Και της είπα ότι με παρακάλεσες να μην σε χρησιμοποιώ για μεσάζοντα. Της είπες ότι δεν με αντέχει, σωστά? Όχι, όχι, αυτό δεν της το είπα. Μα είχαμε συμφωνήσει. Όχι, περίμενε, εσύ συμφώνησες, όχι εγώ. Εξάλλου, δεν μου είσαι αδιάφορη και το ξέρεις. Μ' αρέσεις, Λάουρα. Όχι, μην το λες αυτό, Μάρκο. Μα είναι αλήθεια. Ξέρεις κάτι, δεν θέλω να ακούσω. Περίμενε. Είδες, φεύγεις επειδή κάτι αισθάνεσαι, αλλιώς θα έμενες. Όχι, δεν είναι αλήθεια. Κοίτα, δεν είμαι ηλίθιος. Το βλέπω πως κάτι αισθάνεσαι για μένα. Δεν είμαι χαζός. Λοιπόν, άκου. Θα κάνω κάτι... που όσες φορές το έχω κάνει, έχει πετύχει. Ποιο? Αυτό. Είδες, κάτι αισθάνεσαι για μένα. Απλώς εγώ... Μη φοβάσαι, έλα, παραδέξου το. Δεν μπορώ, Μάρκο. Είναι η Λουχάν. Ακόμη κι αν ήσουν το τελευταίο αγόρι στη γη, δεν... Θα έπρεπε να μου το πεις. Μίλησα με τη Λουχάν. Και? Και μου είπε πως δεν νιώθει τίποτα για μένα, ότι ανησυχούσε για τη μαμά μου. Μόνο αυτό. Δεν σε πιστεύω. Δεν με πιστεύεις? Όχι. Λοιπόν, ρώτησε τι. Εμπρός, πήγαινε και ρώτησε τι να δεν με πιστεύεις. Σ' αγαπάω ακόμα. Όμως δεν μπορώ να σε συγχωρέσω. Κατάλαβέ με. Δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί δεν μπορείς να με συγχωρέσεις όταν με αγαπάς ακόμη. Σε παρακαλώ. Ήμουν μπερδεμένος. Ήταν μια στιγμή αδυναμίας. Σε παρακαλώ, συγχώρεσέ με. Στορκίζομαι, σ' αγαπώ. Όχι. Όχι, μην ορκίζεσαι. Δεν πιστεύω λέξη.
Δεν μπορώ να είμαι δίπλα σε κάποιον που δεν μπορώ να εμπιστευτώ. Με απογοήτευσες, Μανουέλ. Δεν είμαι τέλειος. Μα σ' αγαπώ. Δεν ήσουν και τόσο σίγουρος στο γήπεδο όταν αγκάλιαζες τη Σαμπρίνα. Να σου εξηγήσω. Όχι, δεν θέλω εξηγήσεις. Εγώ το μόνο που ήθελα ήταν να ήσουν πιστός. Να μην υπάρχουν ψέματα ανάμεσά μας. Συγχώρεσέ με, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, συγχώρεσέ με. Σε παρακαλώ. Περίμενα την κατάλληλη στιγμή για να σου το πω. Δεν ξέρω πώς να το κάνω. Όταν χωρίσαμε και δεν είχα κανέναν πλάι μου να με παρηγορήσει. Η αγάπη μας ήταν μαγική. Σε εμπιστευόμουν περισσότερο από οποιονδήποτε. Με συγχώρεσε. Συγγνώμη. Αν έτσι σε βολεύει, σε συγχωρώ. Τότε υπάρχει ακόμη ελπίδα. Ελπίδα για μας. Σωστά, ε. Πες ναι. Πες ναι, σε παρακαλώ. Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. Σου υποσχόμαι πως δεν θα ξαναγίνει. Σε παρακαλώ. Μέσα μου κάτι έσπασε. Εσύ το έσπασες. Δεν έχει νόημα να συνεχίσουμε. Όχι, όχι, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Θυμήσου τότε που ήμασταν στα Καλαπάγκος. Τον όρκο, ναι. Τον όρκο που δώσαμε σε χειροκρότηση. Ναι. Τα Καλαπάγκος ήταν ένα όνειρο. Όμως ξύπνησα. Λυπάμαι, Μανουέλ. Όχι, μία. Μία, σε παρακαλώ. Μία. Μία. Μη μ' αφήνεις. Σε παρακαλώ. Μη μ' αφήνεις. Είμαι ανόητη. Πώς πίστευσα ότι ο Πάμπλο θα μπορούσε να αλλάξει. Δεν πιστεύω ότι θα έκανα αυτό. Δεν φταίσαι εσύ, Μαρίζα. Φταίω. Κάτι λάθος κάνω. Όλοι ψέματα μου λένε, Λουχάν. Μαρίζα, μπορούμε να μιλήσουμε. Μπορείς να πεις αυτό τον κύριο, γιατί δεν νομίζω να καταλαβαίνει ότι δεν θέλω να του μιλήσω. Πάμπλο, σε παρακαλώ. Μας αφήνεις μόνο, σε παρακαλώ, μην τα σπάσω όλα εδώ μέσα. Έξω θα είμαι. Στορκίζομαι πως δεν το έκλεψα εγώ το ημερολόγιο σου. Τότε ποιος το έκανε? Μπορεί να το έκανε ο Ξαβιέ. Είναι ικανός για όλα αυτός. Μην κακολογείς τον Ξαβιέ. Το μόνο ελαττωμά του είναι ότι σε έχει ετεροθάλει αδερφό. Ξάλλου το ημερολόγιο μου εξαφανίστηκε πολύ πριν έρθει σε αυτό το σχολείο. Λοιπόν, δεν ξέρω. Δεν ξέρω ποιος το έκανε, όμως ορκίζομαι πως δεν ήξερα ότι είχες ημερολόγιο. Δεν ξέρω τι λέει. Πώς ήξερες ότι δεν υπήρχε καμία δέσμευση ανάμεσα στον Ντιέγκο και εμένα? Σας άκουσα να το λέτε. Δεν πιστεύω λέξη. Μαρίζα, θέλω να σε βοηθήσω γιατί δεν είσαι καλά. Ωραία, τότε βγες έξω. Φύγε και μη μου ξαναμιλήσεις. Αυτό θα με βοηθήσει. Πήγαινε τώρα. Άντε. Όταν θα νιώθεις καλύτερα, φύγε! Έλα να... Πάμπλο, μου είπαν πως γύρισες κιόλας από το γήπεδο. Τι έκανες? Τίποτα, χάζευα. Τι? Τι εννοείς? Καλά, μη μου δίνεις σημασία. Εσέ ψάχνα. Α, αλήθεια? Ναι. Ωραία. Μην εκνευρίζεσαι, Λάουρα. Η Ντολόρες θα καταλάβει τι κουμάση είναι. Καλύτερα έτσι, παρά να τη βλέπω να υποφέρει πολύ.
Έχουμε παρέα. Παύλο, τι λες να πάμε κάπου μόνοι μας καλύτερα. Ναι. Πάμε. Πάμε. Το θέμα τελείωσε. Πάμε. Περίμενε, Λουχάν. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Τι γίνεται με σένα και τον Μάρκο? Είσαι ακόμη ερωτευμένη μαζί του? Όχι. Όχι, όχι. Όχι. Μα εσύ είπες πως αισθάνεσαι κάτι γι' αυτόν. Ναι. Ναι, γιατί τον βλέπω σαν φίλο. Μόνο σαν φίλο, φυσικά. Αλήθεια? Ναι. Απλώς αυτό που συνέβη με τη μητέρα του με συγκίνησε πολύ, αυτό είναι. Βέβαια. Ναι, είναι πιθανό σωστά. Ναι. Δηλαδή δεν αισθάνεσαι τίποτα? Δεν με πιστεύεις, δεν αισθάνομαι τίποτα. Όχι, όχι. Αν δεν είναι αυτό το θέμα τελείωσε. Πάω να δω αν μπορώ να βρω το νούμερο του Μπλάς. Εντάξει. Ηλίθιε. Ποιος είναι ο ηλίθιος? Ο Πάμπλο. Κι εγώ η βασίλισσα των ηλίθιων. Εντάξει, ηρέμησε. Τι συμβαίνει, τι. Τι δεν συμβαίνει δηλαδή, δεν κατάλαβες? Νόμιζα πως είχε αλλάξει ο Βλάκας. Αλλά πότε διατύχει? Ακόμα ο ίδιος ηλίθιος είναι. Οι άνθρωποι δεν αλλάζουν. Το ξέρω πως δεν αλλάζουν οι άνθρωποι, το ξέρω. Εντάξει, περίμενε, θα τα σπάσεις όλα. Δεν θα σπάσω τίποτα, άσε με. Ηρέμησε. Ξέρω πως είσαι θυμωμένη με τον Πάμπλο, όμως ηρέμησε. Μην κάνεις έτσι. Δεν θα το πιστέψεις. Όμως μερικές φορές τον ζηλεύω. Καλά χαζός είσαι. Εγώ σου είπα πως είναι ανόητος και εσύ μου λες πως θες να του μοιάσεις. Πας καλά. Δεν καταλαβαίνεις. Αυτό που λέω είναι ότι μερικές φορές... Δεν ξέρω. Μακάρι να ήμουν σαν όλα τα άλλα παιδιά. Καταλαβαίνεις. Μακάρι να ήμουν φυσιολογικός σαν όλα τα παιδιά. Κατάλαβες. Αυτό εννοούσα. Όμως ξέρω ότι κανείς δεν με καταλαβαίνει. Πότε. Κάψε. Κανείς. Έλα. Μην του λες αυτό. Είναι αλήθεια. Το ξέρεις. Όχι. Τι να πω. Όχι, είναι αλήθεια. Ξαβιέ, είναι αλήθεια. Ξαβιέ. Έλα, μην κάνεις έτσι. Είσαι πολύ καλύτερος από πολλά παιδιά που δεν έχουν το δικό σου πρόβλημα. Ξέρω ότι το λες γιατί με λυπάσαι. Γι' αυτό το λες. Όχι. Όχι. Δεν σε λυπάμαι. Δεν σε λυπάμαι. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ που με δέχεσαι, αν και δεν είμαι φυσιολογικός. Χαίρομαι. Είσαι φυσιολογικός. Απλά... έχεις βαλβίδα στον εγκέφαλο. Φτάνει πια. Φτάνει. Ποιος είναι? Συγγνώμη, εγώ είμαι. Τι θέλεις εσύ εδώ? Θέλω να σου μιλήσω. Ό,τι μ' αρέσει, αυτό που γνωρίζω εγώ. Να ξεχάσω το όνομά σου, να αρρωστήσω τα φιλιά σου. Να σε πολεμήσω θέλω κι αν σε πλήγωσα ξανά. Με μια σφαίρα καρφώνω πιο βαθιά στην καρδιά. Σ' αγκαλιάζω στο τέλος, μέχρι να ησυχάσουν όλα. Με μια σφαίρα σε καρφώνω στην καρδιά.